Χαίρετε φίλες και φίλοι από το κλειστό του Αγίου Νικολάου, όπου εδώ απόψε η ομάδα Space Ελλάς αντιμετωπίζει την ESDA Graduates για την Development 2, την 10η αγωνιστική της Development 2 League. Όλα έτοιμα για το τζάμπο του αγώνα με τον παλιό Κώστα και τον Γκάμαρη. Κάνε για την πρώτη μπάλα και έχουμε την Space Ελλάς στην πρώτη κατοχή του παιχνιδιού. Καραφώτης δίνει στο συμπέκτη στο παλιό Κώστα, αλλά εκείνο σε εκδοχή. Επιλέξουμε τώρα από την Space Ελλάς. Προσπαθούν αυτοί που σε εμφυριασμό, όμως τελικά έχουμε ξανά ακόμα ένα κλέψιμο από μέσα απόσταση ευστοχή στο πρώτο καλάθι του παιχνιδιού από τον Γκάμαρη. 2-0 μπροστά η ESDA Graduates. Ακόμα ένα κλέψιμο τώρα και προϋποθέσεις ευθυδιασμού. Πάει προς τα μέσα, ο Λιώσης και αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 4-0. Ο Λιώσης τρύπος εκεί πέρα έκλεψε την μπάλα από τον αντίπαλό του και έφτασε μέχρι το καλάθι. Τώρα εδώ η Λιώσης προσπάθεια από τον παλιό Κώστα, δεν θα καταφέρνει, όμως το επιθετικό rebound ανανεώνει την κατοχή των Πεδούχο, το κλέψιμο. Καταφέρει να το δώσει όμως ο Κώστος. Οργανωμένη επίθεση από την Force Ελλάς. Αναστασόπουλος, τάχνει συμπαίκτη. Γραφώνει εκεί, πολύ ωραίο κλέψιμο από τον Λιώση. Γράπωσε την μπάλα από τα χέρια του αντιπάλου του. Πήρε και το φάουλ στη συνέχεια. Η σειράς μέσα στο συμπέκτο αστοχή ο Γκάμαρης. Αναστασόπουλος, Καραφώτης, δίνει συντολές συμπαίκτης, πάει προς τα μέσα, άστοχο το lay-up και το αμερικό rebound από τους ESDA. Λιώσης, θα το πάρει, το ταπλό η μπάλα, δεν ήταν καλό το shoot του Λιώσης. Και τώρα η μπάλα πάει προς τα μέσα, άσχετο όμως είναι προσπάθεια το παλιό Κώστα. Και έχουμε νέα κατοχή για τους φιλοξενούμενους. Σκέφτεται το τρίποντο, προς τα μέσα όμως η μπάλα, το κόψιμο από το παλιό Κώστα. Εδώ μπερδεύτηκαν οι παίκτες της Space Ελλάς. Τελικά η μπάλα παραμένει στην κατοχή τους και έχουμε συνέχεια το παιχνίδι με τον Αναστασόπουλο να οργανώνει. Από μέσα απόσταση εκτελεί, αλλά αστοχεί ο Καραφώτης. Το επιθετικό rebound όμως θα έρθει. Η μπάλα ξανά στα χέρια του Καραφώτη. Αυτός βλέπει το σπέκτη στο ύψος βολής. Τα δεξιά τώρα θα το πάρει, θα το σκίσει ο Μπόσκος λίγο πριν τελειώσει ο χρόνος επίθεσης της ομάδας της Space Ελλάς. Προσποίηση. Απανωτές προσποίησης για τρεις ανενόχλητος και τον βάζει εύστοχος ο Λιώσης.
Βρέθηκε πίσω από την γραμμή του τρυπόντου χωρίς πίεση και κατάφερε να βρει στόχο. 0-7 μπροστά η Delta Graduates και έχουμε το πρώτο time out του παιχνιδιού. Συνέχεια στο παιχνίδι μετά το time out του Ελλάς. Έχουμε φάουλ μακριά από την μπάλα. Η Delta Graduates μπήκε αρκετά δυνατά στο παιχνίδι. Έβαλε κάποιες καλές επιθέσεις και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να βρίσκεται μπροστά με 7 πόντους. Τώρα εδώ ωραία κομπίνα τον γηπεδούχων, όμως δεν είχε αποτέλεσμα. Ο Παλαιοκόστας αυτός για το συν 10. Το σύνδωρη μπάλα. Θέλουν να τρέξουν τώρα οι γηπεδούχοι. Στη ρακέτα η μπάλα άστοχος. Πάει προς το καλάθι για να κάνει ένα όμορφο τελείωμα εκεί ο Λιώσης, όμως δεν τα κατάφερε. Από μέσα απόσταση ο Τσολίκης εκεί. Εύκοχος ο Αναστασόπουλος για το 2-7. Πρώτο καλάθι τον Sports Ελλάς. Μόλις 3:53 να απομένουν για την πρώτη περίοδο. Ψάχνει τις επιλογές του. Το φλότερ από αρκετά μακριά άστοχο. Έχει το όμως επιθετικό rebound. Και θα κοπεί εκεί η προσπάθεια του Γκάμαρη. Και τώρα εκπληδιασμός και το καλάθι από τον Αναστασόπουλο. Δεν φοβήθηκε να πάει προς τα μέσα, να τελειώσει μόνο στην φάση. 4-7 πλησιάζει η Fort Ελλάς. Βήματα εδώ και αλλαγή κατοχής. Κλείθηκε εκεί ο παίκτης της Delta Graduates, έκανε το λάθος και τελικά η μπάλα ξανά στα χέρια των γηπεδούχων. Παραλίγο το κλέψιμο εδώ από τον Λιώση. Δεν καταφέρει να ολοκληρώσει την προσπάθειά του. Το βήμα πίσω και το έξω τρίποντο από τον Ιγνιάνοβιτς. Εκείνο σκέφτηκε για λίγο να σουτάρει από τον δίποντο, όμως έκανε το βήμα πίσω και πήρε τον ένα έξτρα πόντο για το 7-7, ισοφάρισε από τους Space Lads. Εδώ όμως η ισοπαλία δεν κατάει για πολύ, καθώς ο Λιώσης βάζει ξανά την ομάδα στο συμβείο. Και έχουμε το λάθος. Ολόκληρο σχεδόν γηπέδου από τον Τσίτσιρα. Και ο Λιώσης τελείωσε επιτυχώς τη φάση. 7-12, ξαναχτίζουν διαφορά τώρα οι Κράτσιες, όμως το τρίποντο. Από τον Εφεραίο. Έφερε ξανά τη διαφορά κοντά. Εδώ κακή πάση. Εκτελεί από μέσα απόσταση ο Αναστασόπουλος, εδώ το σκέφτηκε στιγμή. Έλειωσε βρεθός. Και δικαιώθηκε για την επιλογή του, 1:18 ακόμα για το τελειστικό της περίοδου. 12-12, αρκετά ζεστές έχουν μπει οι δύο ομάδες. Να δούμε για ποιον την μπάλα τώρα, για τους Space Ελλάς παραμένει η κατοχή. 19 δευτερόλεπτα στην κατοχή τους και 1 λεπτό για το τελειστικό της περίοδου. Ιγνιάνοβιτς, το σύνδερο η μπάλα.
μπασκέτα τώρα. Η συνεργασία, το επιθετικό rebound, παλεύει εκεί ανάμεσα από τρεις και θα κάνει τα βήματα εκεί ο Σαμπουτζής. Τον δυσκόλεψε η αντίπαλη άμυνα, τον έκλεισαν τρία άτομα και τελικά έκανε το λάθος. Ευκαιρία για την Force Ελλάς να περάσει μπροστά, για την Space Ελλάς, με συγχωρείτε. Της άλλαξε και το όνομα. Το κλέψουμε όμως. Από τον Τσίτσιρα, αυτός συνέχει και μέχρι το αντίπαλο καλάθι. 18 δευτερόλεπτα ακόμα. 10 δευτερόλεπτα στην κατοχή των Έντακάτης. Κακή πάσα όμως θα ξανάρθει η μπάλα στα χέρια. Και ο Μινάς θα βάλει μπροστά την ομάδα του, 5 δευτερόλεπτα τώρα για 3. Το σίδερο η μπάλα, εξαιρετικό rebound, οι μάχες, λαβαίνει το shoot. Ούτε τώρα. Ούτε τώρα έστωχο στο δευτερέως και έτσι. Οι δύο ομάδες πάνε στους πάντους για τη λήξη της πρώτης περίοδου με τους Έντα Κράτζιτς να προηγούνται 12-14. Σε κίνημα για την δεύτερη περίοδο, 12-14 μπροστά οι Έντα Κράτζιτς. Σαμπουτζής δάχνει εξετάσεις επιλογές του, προσποίησης, απανωτές τους ποιήσεις, θα πάρει και το επιθετικό rebound, αλλά δεν είναι αυτό. Ταλαιπώρησε εκεί τον αντίπαλό του, όμως δεν κατάφερε να πάρει τους δύο πόντους. Τεφερέως, από μέσα απόσταση εκτελεί, ο ίδιος του σπαθεί για το επιθετικό rebound. Οι μάχες εκεί πέρα, σκληρή η μάχη για το rebound. Προποθέσεις εμπειριασμού και να δούμε. Η μπάλα παραμένει για τους Έζα. Από τα δεξιά έξω η μπάλα για 3, το σίδερο. Λιώσει. Δεν ήταν εύκολο σε αυτή τη φάση. Παλιό. Ο Αναστασόπουλος πήρε το σούτ στην προηγούμενη φάση. Δεν κατάφερε όμως να ξεκίνησει. Λιώσει μπροστά τον Ιγνιάτοβιτς. Βρίσκει τον Χριστοφόρου, αυτός στα δεξιά. Εύκοπος ο Σαμπουτζής. Τον είδω συμπαίκτης του. Του έδωσε την μπάλα και εκείνος με τον τρίποντο κάνει το 12-17. Στο σύν 5 η Έζα Κράτζιτς. Άστοχος ο Ιγνιάτοβιτς, όμως έρχεται επιθετικό rebound, όμως δεν έρχεται το καλάθι. Ο Δευτερέως δεν τέλειωσε επιθετικός την φάση. Και έτσι το 12-17 παραμένει. Ξανά ο Σαμπουτζής γύρω στο μπροστά από τον τρίποντο. Έστοχος ξανά. Βρίσκει το χέρι του σιγά σιγά. Είτε με πίεση είτε χωρίς πίεση. Το διχτάκι κουνιέται μετά την προσπάθεια του Σαμπουτζή. Από μέσα απόσταση δοκιμάζει και ο Βαλιοκώστας, όμως είναι άστοχος. Το σίδερο και η προσπάθεια. Πολλά απανωτά rebound από τις Space Ελλάς. Καραφώτης τώρα θέλει να ηρεμήσει λίγο το παιχνίδι. Οργανώνει. Πέρα από τις παίκτες κίνηση. Προσποίηση και εκτέλεση. Στη λήξη του χρόνου δεν τα κατάφερε όμως ο Κόσκος. Για 3 από μακριά, εύστοχος ο Λιώσης. 12-22. Στο συν 10 πλέον η Έζα Κράτζιτς. Και
τέτοια απάντηση από τον Αράπογλου για το 15-22. Δευτές οι δύο ομάδες και στο δεύτερο δεκάλεπτο. Τρέχουν τώρα οι Space Ελλάς και ολοκληρώνει επιτυχώ η φάση με το δευτερεύο 17-22 και time out από, από την ομάδα των Ezra Graduates. Πάει όμως μόνος στο σαμπλουτί και θα πάρει τελικά της, το φάουλ. Έκτοχο ο Παπαντονίου. Δεν δίστασε να πάρει το σούτ. Δεν το σκέφτηκε δεύτερη στιγμή και δικαιώθηκε. 17-24, 27 η ΕΣΑ Graduates. Θέλουν να απαντήσουν τώρα οι Space Ελλάς για 3. Στο σίδερο η προσπάθεια του Καραφώτη. Και τώρα ακόμα μια οργανωμένη επίθεση για τους φιλοξενούμενους. Το τρίποντο από τον για το rebound, τελικά η μπάλα στα χέρια των φιλοξενούμενων. Λιώσει τα παίκτη. Καπουτζή για τον Μινά. Ο Μινάς πάει προς τα μέσα, θα πετάξει την μπάλα. Δεν τα καταφέρνει σε αυτή τη φάση. 3-33 για το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Τα αριστερά τώρα το τρίποντο. Μέχρι το στεφάνι δεν πήγε η μπάλα από το σουτ του Δευτερέου. Καμπουτζή θα πάρει το φάουλ. Να δούμε αν μετράει. Έχει γίνει χαμηλά το φάουλ, δεν μετράει το καλάθι. Αν και έκανε μια πολύ ωραία κίνηση εδώ ο Καμπουτζή. Δέχεται την μπάλα, προσπίτ για 3, άστοχος, όπως εκεί χάνα από μηχανή και ως ο Παπαντονίου έρχεται να πάρει το σκουπίδι και να αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 17-26, 2-45 για το τέλος του πρώτου χρόνου. Η Έλθα Γκράτσιο έτσι σταθερά μπροστά. Οι γηπεδούχοι προσπαθούν να βγάλουν αντίδραση. Θα μπει από τα δεξιά. Ο Καραφώτης και τελικά έχουμε το φάουλ και η μπάλα παραμένει στην κατοχή των γηπεδούχων. Ανανεώνεται και ο χρόνος επίσης στα 14 δευτερόλεπτα. Ο Κώστας με τον Κασόπουλο, αυτό θα πάρει το screen. Τα δεξιά τώρα για 3. Άστοχο το σουτ. Το Σαμπουτζής μάζεψε το rebound. Θα περάσουμε τώρα το υπέρξε εξέλιμα παρά λίγο να έχουμε παράβαση. Παπαντονίου προσποιήσει σε τελή αλλά άστοχος. Γιάννης ήταν αυτός που πέτυχε το τελευταίο καλάθι και το σύν 11 είναι γεγονός για την Έλληνα Γκράτσι. Το λάθος πριν ακόμα ξεκινήσει το παιχνίδι.
τελικά δεν είχαμε λάθος. Ξεκίνησαν από αλλού την επίθεση της Space Ελλάς. Έπεσα μέσα, λάθη και φάουλ από τον Καραφώτη. Δεν δίστασε να πάει κόντρα στους αντιπάλους του. Και έτσι έχει την ευκαιρία για μια έξτρα βολή. Άστοχος όμως. Τελικά θα έχουμε 4 πόντους για την Space Ελλάδα, καθώς ο Παλιοκρόσας πήρε το επιθετικό rebound και άφησε την παράσταση καλάθι. Κοιμήθηκε λίγο εκεί η άμυνα των Έλβα. Έτσι όμως το Σαμπουτζή θα είναι να φύγει στον εφηδιασμό η ομάδα των Κυπεδούχων. Γιάννης έξω στο Σαμπουτζή μπάλα. Αυτός σκέφτεται την επόμενη κίνησή του προς τη ρακέτα και θα τελειώσει τη φάση. Με επιτυχία ο Γκάμαρης. Έπαιξε η άσχημο παιχνιδική μπάλα, όμως μετά από μια μικρή περιπέτεια έπεσε στο καλάθι. 40 δευτερόλεπτα για το τέλος του παιχνιδιού, 5 δευτερόλεπτα για το τέλος της επίθεσης των Space Ελλάς. Πολύ ωραίο και δύσκολο καλάθι από τον Καραφώτη. Βρήκε μπροστά του ένα τείχος, όμως θα ήταν αρκετά δυνατό σε αυτή τη φάση και κατάφερε να ευστοχίσει. Τέσσερα δευτερόλεπτα ακόμα, μπροστά για τους Ezra Graduates. Το σίδερο η μπάλα, η μάχη για το rebound και τελικά πάει, η μπάλα πάει στα χέρια της Space Ελλάς. Τελειώνει ο χρόνος, 1-3, στη λήξη, άστοχο. 23-30 το σκόρ του χρόνου. Space Ελλάς 23, Ezra Graduates 30. Όλα έτοιμα για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε. 23-30 μπροστά η Ezra Graduate. Και η κυβερνούχη θα συνεχίσει την προσπάθειά του. Θα φτάσουν τους αντιπάλους για τρεις. Άστοχος ο Καραφώτης. Παίρνουν το επιθετικό rebound όμως την κυβερνούχη. Παρά λίγο το κλέψιμο. Λίγο πιο μπροστά από την γραμμή του Τρυπότη. Άστοχος ο Μπόσκος, θα ξαναπάρει ο ίδιος την προσπάθεια. Ούτε τώρα. Διπλή χαμένη προσπάθεια από τον Μπόσκο. Βρίσκει το συμπαίκτη κοντά στο καλάθι. Δίνει τις μάχες του εκεί ο Γκάμαρης. Και τελικά θα πάρει το φάουλ. Αναφορά τώρα για την Ezra Graduates. Λιώσεις. Αλιγιάννης γυρνάει, εκτελεί, άστοχο. Κακή πάσα όμως από τον Καραφώτη, ο οποίος ήθελε να βγάλει την ομάδα του στον εφηλιασμό. Ωστόσο η πάσα του ήταν λίγο πιο δυνατή από όσο θέλει ο Σιουβέκης. Και έτσι όμως ξανά στην κατοχή στα χέρια των Ezra Graduates. Για τρεις, άστοχος το λιώσεις. Ωστόσο θα έχει το επιθετικό rebound. Θα πουτζείς, το σβείτε ξανά στο λιώσεις. Το σκέφτεται, πάει προς τα μέσα και έχουμε το foul. Δύο βολές για το λιώσεις. Ο οποίος προσπάθησε να πάρει το maximum. Άστοχο στην πρώτη. Άστοχο και στη δεύτερη. 0-2 από τον Λιώση.
γωνία. Θα πάρει το σου, το άστοχος ο Αναστασόπουλος. Κατεβάζουμε το αμυντικό ρεμπάουντ από το Γιάννη Κράτσεβιτς. Και σαν βουτσής τώρα κατεβάζει την μπάλα. Για το Σαββουτζή αυτός πάει προς τα μέσα, θα πάρει το φάουλ. Πάλεψε εκεί με τον δευτερεύο Σαββουτζής. Πρόκειται για δύο αρκετά δυνατούς παίχτες. Και τώρα είναι έτοιμος για τις δύο ελεύθερες βολές. 23-30 μπροστά η Έζα Κράτσιες. Τώρα έχουμε το πρώτο καλάθι στο δεύτερο ημίχρονο. 6-40 απομένουν για το τελευταίο της περιόδου. Μόλον το πρώτο μέσα ο Μινάς. Και θα κάνει το 23-32 για την Έσδα Graduates. Στο σύν 9 οι φιλοξενούμενοι. Για το βρίσκο Αναστασόπουλος. Πολύ ωραία πάσα από τον Καραφώτη, Αναστασόπουλος που τελείωνε ο χρόνος. Κακός ούτε έπρεπε να διαχτεί και ο Αναστασόπουλος και έχουμε το time out. Η διαφορά των 9 πόντων δίνει μια ασφάλεια στους στην ομάδα Έζα Graduates, οι οποίοι προσπαθούν να ανεβάσουν κι άλλο τη διαφορά σε αυτή την επίθεση, όμως δεν θα τα καταφέρουν. Δίνει στους συμπαίκτες του, ήταν αμαρκάριστος ο Μόκας, ξεχάστηκε λίγο από την αντίπαλη άμυνα. Αναστασόπουλος το είδα και του έδωσε την μπάλα και εδώ έγινε το κλέψιμο, επέμεινε η Space Ελλάς. Έχουμε τώρα από δύο αντιπάλους πολύ καλή άμυνα των Έζα Graduates, οι οποίοι θα επιχειρήσουν να τρέξουν στον συνδυασμό. Μινάς, να δούμε τι θα κάνει αυτό. Δώσε συμπαίκτη. Τελείωσε η επίθεση. Ο Μινάς κράτησε λίγο παραπάνω την μπάλα στα χέρια του σε αυτή την προσπάθεια να βρει αντίπαλο ή να βρει τουλάχιστον τη λύση για να πάει προς το καλάθι. Και τελικά η μπάλα έμεινε στα χέρια των Έζα Graduates. 25-32 και ευκαιρία για την Space Ελλάς να μειώσει κι άλλο τη διαφορά. Για τρεις, άστοχος ο Αναστασόπουλος. Σίδερο και αυτή η προσπάθεια. Μπάλα στα χέρια. Η μπάλα για την Space Ελλάς τελικά. Μετά από μία μήνυση σκέψη εκεί των δύο διευθυντών. Μειώνει την διαφορά 27-32. Και το λάθος από την Έζα Graduates. Ο Λιώσης δεν έκανε μια καλή πάσα. Και έτσι έχουμε το time out από τους φιλοξενούμενους.
με το 27-32 υπέρ τους να παραμένει. Νέα ευκαιρία για να πλησιάσουμε στο σκορ του παίκτη των Space Ελλάς. Παρενέβη και ο Χριστοφόρου και τελικά η κατοχή παραμένει στα χέρια των γηπεδούχων. Το φλότερ, άστοχο, θετικό rebound, 7 δευτερόλεπτα ακόμα για τη λήξη, τότε σκέφτεται λεπτό ο Αυγερινός και εκτελεί και η μπάλα αλλάζει κατοχή. 27-32 παραμένει το σκορ, 3-28 για το τέλος της περίοδου. Λύνεται εκεί το Τάβιτ. Για τρεις ολιώσεις. Ξανάλυση για την Έλτα Κράτσουιτς. Ξαναπάει τη διαφορά στους 8, 27-35. Ο Λιός νωρίτερα έδωσε μια ανάσα στην ομάδα του. Να δούμε αν θα υπάρξει απάντηση από την Space Ελλάς. Κακό το σου. Και πάλι ο Κώστας ζητάει παραδέχεται ο Γκάμαρης ότι βρήκε την μπάλα. Πολύ καλή κίνηση από τον Γκάμαρη. Μια κίνηση fair play και δείχνει στον διευθυντή ότι έκανε λάθος, ότι βρήκε εκείνη την μπάλα και ότι η μπάλα θα έπρεπε να είναι στα χέρια των αντιπάλων, όπως και τελικά θα γίνει. Επίθεση 14 δευτερολέπτων για την Space Ελλάς. Δευτερολέπτων τελικά και όχι 14. Θα έρχεται σαν τρέιλερ ο Παναγιώτας, θα στοχεί όμως με δεύτερη προσπάθεια. Ο δευτερέως θα βρει τον δρόμο προς το καλάθι. 29-35. Μια πάσα χωρίς σιγουριά και έρχεται τελικά το καλάθι από τον Μινά, εκμεταλλεύτηκε το λάθος των αντιπάλων. Η Έλτα Κράτσουιτς βγήκε στον εκκληριασμό, αλλάξανε ωραία την μπάλα και το 29-37 είναι πλέον το σκορ. Άσκηση των εγκοσπάθειας. Έχουμε το λάθος. Ασυνεργασία εδώ ανάμεσα τους δύο παίκτες. Δεν σιγούρεψαν την κατοχή της μπάλας και έτσι η Space Ελλάς έχει την ευκαιρία για να πλησιάσει 29-37. Ο τεράστιο από τον Αυγερινό.
ΑΕ προς το καλά. Εύστοχος ο Γκάμαρης. 29-39, στο σύν 10 τώρα η Άζα Κράσβης. Παλιοπόστος βάζει πλάτη. Βρίσκει το συμπαίκτη του. Από μέσα απόσταση δεν ήταν το χατήρι μπάλα του Δευτερέου. Αναπήδησε δύο φορές στο κεφάλι και βγήκε εκτός. Το πλέψιμο τώρα και έχουμε το αντιαθλητικό φάουλ. Ο Καραφώτης πήρε την μπάλα από τον Νανόπουλο. Εκείνος θέλησε να ανακόψει τον εφηδιασμό και τελικά έχουμε το φάουλ αντιαθλητικό. Πάει στην γραμμή των μολών. Εύστοχος στην πρώτη, ο Καραφώτης. 29-39. Εύστοχος και στη δεύτερη, 31-39. Στο μείον 8 τώρα η Space Ελλάς. Πολύ ωραία εναλλαγή της μπάλας εδώ. Ξανά στη γωνία η μπάλα για τρεις ο Καραφώτης. Αλλάξανε πολύ ωραία εδώ την μπάλα οι παίκτες της Space Ελλάς και τελικά έφτασαν σε αυτό το πολύ σημαντικό τρίποντο για το 2-5, 34-39, 8 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος της περίοδου και έχουμε το φάουλ πάνω στο Χριστοφόρου, ο οποίος θα πάει στην γραμμή των βολών. Όχι, τελικά είναι χαμηλά το φαουλ. 6 δευτερόλεπτα στην διάθεση των φιλοξενούμενων. Η προσποίηση για 2 τελικά και έστωχε. Ο Νανόπουλος προσποιήθηκε, το πήρε και στόχησε για το 34-41 που είναι και το σκόρ της τρίτης περιόδου. Ξεκίνημα για την τέταρτη περίοδο. Τόση μπάλα η οποία παραμένει στα χέρια των Έζα Κράτσι. Καπουτζής συνεργάζεται με το συμπαίκτη του. Καπουτζής προσποιείται, θα πάρει τελικά το τρίποντο, το οποίο είναι άψυχο. Ο Αναστασόπουλος θέλει να τρέξει. Όμως επιστρέφουν γρήγορα οι παίκτες της φιλοξενούμενης ομάδας. Μινάς για τρεις άστοχο το σούτ, κατεβάζει το rebound ο Καραφώτης. Από τα δεξιά ο Αναστασόπουλος, άστοχος, κατεβάζει το rebound όμως το Ιγνιάτοβιτς, ο οποίος θα πετύχει και το καλάθι. Εδώ πιάστηκε στον Ήπρο η άμυνα της Space Ελλάς και έχουμε το 36-43. Φάουλ, δέχτηκε την ευκαιρία τώρα για δύο βολές. Έξω η δεύτερη, μία στις δύο για τον Γκνιάτο μέσα αυτή τη φάση. Τσίτσιρας πιέζεται και καταφέρει και καταφέρει. Όχι, Τσίτσιρας διορθώνει. Πιέστηκε αρκετά από τον αντιπαλό του.
έχουμε το φάουλ. Ανανέωση χρόνου για την Έζρα. 14 δευτερόλεπτα στην κατοχή του οι φιλοξενούμενοι. Θα βουτήσει που δέχεται. Βάζει πλάι τον αντιπαλό του. Στον Ιγνιάτο με τη γωνία προσπαθώντας τη γραμμή. Στο σίδερο η μάχη για τον Παμ και τελικά στο τίτερα η μπάλα. Το σταμάτησε την τρίπλα. Αλλά βρήκε τον Μινά και εκείνος με μια δύσκολη προσπάθεια. Κάνει το 37-45. Έβαλε με όλους και ο Μινάς. Και το κλέψουμε τώρα. Προϋποθέσεις εφηδιασμού. Χάνει την μπάλα εκεί ο Λιώσης. Πάμε στον Ολυμπιακό να τρέξει ο Λιώσης αυτή την μπάλα. Έχει και την κατοχή. Ωστόσο μια βιαστική επίθεση από την Space Ελλάς που πετάει την ευκαιρία για να μειώσει το σκορ. Παίρνει τώρα τις δύο βολές, 2 και 55 με συγχωρείτε για το τέλος του παιχνιδιού. 37-45 μπροστά η Έζρα Γκράτζης με τον Γκάμαρη να είναι στην γραμμή των βολών. Άστοχος και στις δύο. Να δούμε αν αυτή τη φορά οι γηπεδίσεις θα καταφέρουν να βρουν το δρόμο προς το καλάθι. Ο μέση απόσταση εκτελεί, αλλά αστοχεί ο Δευτεραίος. Αρκατόπουλος. Μιάτοβιτς για τρεις. Όχι. Καλή άμυνα από την Έζρα Γκράτζης, η οποία διατηρεί την διαφορά στο σύν 8, 37-45 με 5-20 να απομένουν για το φινάλι του παιχνιδιού. Γκάμαρης κατεβάζει. Θυμίζουμε ότι οι δύο ομάδες έχουν ίδιο ρεκόρ μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα, 6 νίκες και 6 ήττες. Οπότε μπορούμε να καταλάβουμε ότι είναι ίδια δυναμική αντίπαλη. Κάτι που αποδεικνύει μέχρι στιγμής και το σημερινό μάτς. Παρόλο το σύν 8 των Έζρα Γκράτζης, οι μάχες που βλέπουμε σήμερα δείχνουν πως οι δύο ομάδες είναι τις άξιες. Το λάθος τώρα από την Space Ελλάς, ο Τσίτσιρας πίεσε εκεί πέρα τον αντίπαλό του και κατάφερε τελικά να δώσει την κατοχή στην ομάδα του. Αλλά δεν δικαιώνεται κιόλας για την επιλογή του. Η μπάλα στο σίδερο, 37-45 παραμένει. Δευτερέως. Γυρίζει, άστοχος ξανά. Δεν βρίσκει καλά στις τελευταίες επιθέσεις που παίχνει στο Space Ελλάς. Εδώ πολύ ωραία τρίπλες, καταφέρει να ξεφύγει ο Μινάς από την πίεση των αντιπάλων. Βουτζίστη σκοίτε, πάει προς τα μέσα, γυρνάει και θα πάρει το φάουλ. Εκπληκτικός ο Σαμπουτζής σε αυτή τη φάση. Και έτσι θα πάει στην γραμμή των βολών.
μέσα η πρώτη. Δύο στις δύο από το Σαββίτζι. 37-47 και έχουμε το time out. Στο σύν 10 η Έλτα Κράτες, ενώ ακόμα ένα λάθος από την Space Ελλάς και την ευκαιρία στους φιλοξενούμενους να ανεβάσουν κι άλλο τη διαφορά στο παιχνίδι. Λιώθει, πολύ ωραία κίνηση και εκτελεί με αυτό το layout για το 37-49, στο σύν 12 τώρα η Έλτα Κράτες. Για δύο έστωχες ο Παλαιοκώστας. Πάει τη διαφορά ξανά στους 10. Πρέπει όμως η ομάδα να κάνει το κάτι παραπάνω αν θέλει να πάρει κάτι από το σημερινό παιχνίδι. Και το κλέψιμο από τον Αναστασόπουλο, ο οποίος αστοχεί τελικά. Έγινε κάτι που δεν θα αρέσει ούτε στον Αναστασόπουλο ούτε στον παίκτη του. Πολύ ωραία συνεργασία από τον Μινά, ο οποίος έδωσε τον συμπαίκτη του και εκείνος με ένα εύκολο lay-up κάνει το 39-51, άστοχη και αυτή η προσπάθεια από την Space Ελλάς και έχουμε το foul τώρα πάνω στον Παλαιοκώστα, ο οποίος θα έχει την ευκαιρία να ρίξει δύο βολές. Αλλά παλεύουν να πλησιάσουν, οι Έλτα Κράτες, ωστόσο πρέπει να βρίσκουν λύσεις και να κατάνε την διαφορά στο σεδιψήφιο αριθμό. Αστασόπουλος θα πάρει καλά την μπάλα με αυτά το Μινάς. Αστασόπουλος θα προσθέσει. Θα πάρει τελικά το σούτ. Δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Χτύπησε δύο φορές στεφάνι και πέρασε εκτός. Τι τσίρα. Γιάμαρης ψάχνει για συμπαίκτη, ο τσίτσιρας στη γωνία είναι μόνος του. Θα πάρει το σούτ, άστοχο όμως. Το 40-51 παραμένει. 1-37 για το φινάλε. Το κλέψιμο από την Έλτα Κράτες. Θα δούμε αν θα τρέξουμε τώρα στον πλειασμό ή αν θα ηρεμήσει το παιχνίδι. Γκάμαρης ηρεμεί, βγάζει τον Λιώση, ο οποίος βλέπει τον Σαμπουτζή, εκείνος θέλει να οργανώσει. Μινάς, μια δύσκολη κίνηση. Φάουλ από τον Γκάμαρη που σταμάτησε στην επίθεση των αντιπάλων, οι οποίοι θέλησαν να τρέξουν, κάτι που θα κάνουν τώρα οι Space Ελλάς, καθώς ένα λεπτό παραμένει ακόμα για το τέλος του παιχνιδιού. Αναστασόπουλος, φάουλ. Και έχουμε δύο βολές. 40-51 μπροστά η Έλτα Κράτες.
Space Alliance είχε τις ευκαιρίες της σε κάποια σημεία του παιχνιδιού. Δεν κατάφεραν να τις εκμεταλλευτούν ωστόσο. Και η διαφορά παραμένει στο σε διψήφιο αριθμό. 40-51, μιλήσει πιο από τον Αναστασόπουλο και νομίζω ότι όλα πλέον έχουν κρυφθεί. 55 δευτερόλεπτα για το τέλος του παιχνιδιού. Ρώσης πάει προς τα μέσα μόνος του, τον κόβει εκεί ο δευτεραίος. Βγάζει την άμυνα εδώ ο παίχτης της Space Alliance. Δευτερόλεπτα στην κατοχή των Σέζα Γκράντζιτς. Σαφουτζής παίρνει το τρίποντο, είναι άστοχος. Παλεύει πιο άραβο να κρατήσει. Αναστασόπουλος πάει όλο τον δρόμο και μειώνει. Μειώνει 42-51. 20 δευτερόλεπτα στην εκεί των φιλοσενούμενων, μια διαφορά 3 δευτερολέπτων ανάμεσα στα 2 ρολόγια. Μινάς 5 δευτερόλεπτα, 4 3-2 από πολύ μακριά. Μινάς έρμπολ και κάπου εδώ έχουμε τη λήξη του παιχνιδιού. Νίκη για την ΕΣΑ Κράτζιτς, 42-51. Επιστρέφουν στις νίκες οι Πορτοκαλί. Αυτά από μας. Αυτά από τον Άγιο Νικόλαο. 42-51 νίκη για την ΕΣΑ Κράτζιτς.